που θα μας δώσετε σήμερα το πρωί τα φώτα σας. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι και αγχωμένοι σε σχέση με τις εξελίξεις στη Γαλλία. Και θα ξεκινήσω από το δύσκολο ερώτημα. Δέχομαι και την απάντηση, δεν είμαι medium, δεν κάνω προβλέψεις, αλλά ωστόσο ένα από τα δύο σενάρια και πλέον πιθανό είναι το σενάριο της εκλογής της Μαρί Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα σήμαινε αυτό και για τη Γαλλία, αλλά κυρίως τι θα σήμαινε για την Ευρώπη. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα με την κυρία Λεπέν είναι ότι είναι εναντίον της Ευρώπης. Και ξέρετε, αυτό εμάς στην Ελλάδα μας αφορά πολύ. Διότι μιλάμε για μια πολιτικό που μέχρι και το 2019 ζητούσε να φύγει από την Γαλλία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μετατοπίσει λίγο βέβαια την πολιτική της από τότε. Μιλάει για κατάργηση της κοινής αγροτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ζητάει να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις, ζητάει δηλαδή να σταματήσει η πληρωμή του Έλληνα αγρότη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των επιδοτήσεων, για να το πούμε πολύ πρακτικά. Θέλει να έχει καλέσει τη γαλλική κυβέρνηση να αποσυρθεί από τη ζώνη Σέγγεν, να σταματήσει δηλαδή η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην Ευρώπη. Γενικώς έχει μια σκληρή γραμμή έναντι της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Και αυτό σε μια περίοδο που η Ελλάδα ποντάρει, υπολογίζει στην ανασύσταση της Δύσης και στην ανάπτυξη ενός βραχίωνα αμυντικού στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να βρεθεί στο τιμόν της Γαλλίας, η οποία σημειωτέων είναι και πυρηνική δύναμη, η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνούμε αυτό. Σωστά το υπενθυμίζετε. Το έχουμε βγάλει από την σκέψη μας τον τελευταίο καιρό και έχει μεγάλη σημασία το να το θυμόμαστε εν ώψη μιας πιθανής αλλαγής σκυτάλης. Και αν με επιτρέπετε να πω και τούτο. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι οι δημοσκοπήσεις, μία αίσθηση είναι αυτή βέβαια, δεν μπορώ να την τεκμηριώσω επιστημονικά, δεν δείχνουν την πραγματική δυναμική Λεπέν. Εγώ νομίζω ότι κάθε άλλο παραπερίπατο του Μακρόν θα έχουμε. Να κατανοήσουμε ότι, εσείς το ξέρετε βέβαια, να ακούσουν και οι ακροατές μας, η τρίτη δύναμη, ο Λεμανσόν, που ελέγχει περισσότερο από το 20% των ψηφοφόρων, που βασίστηκε. Βασίστηκε στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Βασίστηκε δηλαδή σε όλους εκείνους οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι και είναι απογοητευμένοι από τον Μακρόν, ο οποίος ήρθε το 17 ως κάτι φρέσκο, ως κάτι καινούριο, ως κάτι αντισυστημικό, και στην πορεία αυτούς τους ανθρώπους τους απογοήτευσε. Υπάρχουν δε στις τάξεις τους και πολλοί εξτρεμιστές αριστεροί. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν θα πάει σε εκλογές, αλλά αυτό που θα πάει δεν θα πάει για τον Μακρόν, εκτιμού κύριε Χατζηνικολάου, θα πάει για τη Λεπέν. Φοβάμαι ότι οι ανησυχίες σας είναι και δικές μου ανησυχίες και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πιο δύσκολο για τον ψηφοφόρο της Λεπέν να αποκαλύψει τις προτιμήσεις του απαντώντας στο ερωτηματολόγιο μιας δημοσκόπησης από ότι για τον ψηφοφόρο του Μακρόν. Επομένως μπορεί πράγματι να υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις στα αποτελέσματα που βλέπουμε. Ναι, είναι γεγονός. Και σκεφτείτε, αύριο μεθαύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τόσες προκλήσεις, ο Όρμπαν θα μας φαίνεται μία όαση δίπλα από τη Λεπέν. Και θα πρέπει ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός, εκεί που θα έπρεπε να κοιτάει για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και πώς θα σπρώξουμε τα πράγματα πιο μπροστά, να προσπαθεί να διατηρήσει κεκτημένα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε σημείο να συζητάμε για την κοινή αγροτική πολιτική, για τις επιδοτήσεις των αγροτών. Τώρα εμείς έχουμε και άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό, κύριε Δεσποτόπουλε. Η Ελλάδα έχει και μια αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Και δεν ξέρω εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν τυχόν δεν είναι ο Μακρόν στο τιμόνι την επόμενη μέρα του δεύτερου γύρου. Ναι, βεβαίως, και γενικώς η Λεπέν βασίζεται σε μια ανεξαρτησία γενικά για τη Γαλλία σε κάθε έκφασή της. Δεν βλέπει με καλό μάτι τις αμυντικές συμφωνίες. Θέλει να βγάλει τη Γαλλία από το ΝΑΤΟ κατά δήλωσή της. Γενικώς θεωρεί δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί μόνο κακό κάνουν στη Γαλλία και όλες αυτές οι συμφωνίες και όχι καλό. Βέβαια,
Και υπάρχει και ένα πολιτικό φλερτ με τον Πούτιν, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει απλό φλερτ, το λέτε πολύ σωστά. Ναι. Έχει υποστηρίξει ανοιχτά, έχει αναφερθεί σε μία ανάγκη προνομιακής συνεργασίας με τη Ρωσία. Μάλιστα. Μάλιστα ήταν πολύ επικριτική και είναι επικριτική για το ΝΑΤΟ. Να βάλουμε μία μικρή ακτίδα αισιοδοξίας μόνο σε αυτό το μαύρο σενάριο. Η Λεπέν του 22 εκτιμώ ότι δεν είναι η Λεπέν του 17 ή του 19. Ναι. Έχει νερώσει λίγο το κρασί της. Επέκρινε. Ναι, αρκεί να μην το έχει κάνει για αμιγώς προεκλογικούς λόγους. Ναι, βέβαια. Βλέπετε το θέμα της Ρωσίας, για παράδειγμα, δεν το κρατάει ψηλά. Ψέλισε κάποιες επικριτικές εκφράσεις και μετά προσπάθησε να το βγάλει πλήρως από την ατζέντα. Γιατί ξέρει ότι ενοχλεί τη γαλλική κοινωνία η φιλορωσική της στάση. Υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά πράγματι να είναι υποκριτικά και την επόμενη μέρα να βρεθεί στο πιδάλιο της γαλλικής κυβέρνησης και να κάνει διαφορετικά. Πάντως η Γαλλία μπαίνει σε περιπέτειες ούτως ή άλλως, γιατί ξέρετε, μετά τις προεδρικές εκλογές έχουμε και τις εθνικές εκλογές, τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Και εκεί είμαστε πια, θεωρούσαμε πάντα δεδομένο ότι ο πρόεδρος μετά από λίγους μήνες... Ναι, αλλά εδώ ο Μακρόν δεν έχει κόμμα. Ακριβώς. Ακόμη και αν εκλεγεί δηλαδή, θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το κοινοβούλιο. Κυβέρνησης πια, ακριβώς. Το λέτε πολύ σωστά. Και υπάρχει μια άλλη περίπτωση τώρα, να έχουμε πανεκλογή Μακρόν, αλλά να συνεχιστεί η απογοήτευση στους ψηφοφόρους και στις βουλευτικές εκλογές, απαλλαγμένοι από το δίλημα του προεδρικού ερωτήματος άκρα δεξιά Μακρόν, να έχουμε μεγαλύτερη μετατόπιση του εκλογικού σώματος και εκεί να δούμε δυσκολίες για τον Μακρόν. Νομίζω ότι θα ασχοληθούμε για μήνες ακόμα με τη γαλλική πολιτική σκηνή. Η αγωνία νομίζω θα κρατήσει, γιατί μας επηρεάζει άμεσα.